Χαίρομαι διπλά από την, για την εκδήλωση αυτή που οργανώνει η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αυτά που συζητάμε σήμερα αφορούν πρώτα από όλα τη νέα γενιά. Τους νέους με τους μισθούς των 480 ευρώ, τους νέους που είναι άνεργοι σε ποσοστό πάνω από 50%, τους νέους που δουλεύουν σαν εγκυαζόμενοι με σύμβαση λίγων μηνών, με συμβόλαια μερικής απασχόλησης, σε πολλές φορές απλήρωτοι για πολλούς μήνες, τους νέους που δεν ξέρουν αν θα πάρουν ποτέ σύνταξη, τους νέους που δεν ξέρουν τι θα πει συλλογική σύμβαση και αυτό μπορεί να μην μάθουν ποτέ τι θα πει συνδικάτο και γιατί τους είναι απαραίτητο. Νομίζω ότι όλοι έχουμε καταλάβει ότι τα μέτρα που έφεραν τα μνημόνια και μετατρέψαν την αγορά εργασίας σε αληθινή τζούγκλα είχαν κύριο στόχο τη νέα γενιά. Οι δανειστές θέλουν να φτιάξουν μια γενιά που δεν τα ξέρει τι θα πει εργασιακό δικαίωμα. Μια γενιά εργαζομένων λάστιχων. Γι' αυτό έχει τεράστια σημασία να προλάβουμε τις εξελίξεις. Ξέρουμε ότι στην επόμενη αξιολόγηση του τρίτου μνημονίου, αν η αξιολόγηση που γίνεται τώρα καταλήξει σε συμφωνία, τα εργασιακά θα είναι το πρώτο θέμα που θα απασχολήσει τις διαπραγματεύσεις κυβέρνηση και κουαρτέτο. Παίρνουν τα θέματα που θα μπουν στο τραπέζι. Οι συλλογικές συμβάσεις, οι ομαδικές απολύσεις και ο συνδικαλιστικός νόμος. Το μνημόνιο λέει ότι αυτά τα θέματα πρέπει να ρυθμιστούν με βάση τις καλύτερες ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές. Αυτή η φράση είναι δίκοπο μαχαίρι. Γιατί υπάρχει το ερώτημα καλύτερες πρακτικές από ποια άποψη? Από την άποψη του εργοδότη ή από την άποψη του εργαζομένου? Όπως ξέρουμε, ανάμεσα στις δύο πλευρές υπάρχει μια τεράστια αντίθεση και τεράστια ανισότητα. Και επειδή υπάρχει αυτή η ανισότητα, γι' αυτό δημιουργήθηκε και το εργασιακό δίκαιο, το δίκαιο των συλλογικών συμβάσεων και η υπόλοιπη εργατική νομοθεσία, για να προσφέρει με ελάχιστη προστασία στο αδύναμο μέρος που είναι ο εργαζόμενος. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα αγώνων ίσως και δύο αιώνων. Και αυτοί οι αγώνες έφεραν και αυτό που ονομάζεται ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Από πού τώρα ξυλώνεται με αυτό που τώρα ξυλώνεται με πολλούς τρόπους. Και εδώ είναι πολύ σωστό το σύνθημά σας, ο τίτλος που δώσατε στην εκδήλωση. Τα δικαιώματα μας να γίνουν νόμος. Εγώ τα έκανα μια μικρή αλλαγή. Τα δικαιώματά μας να ξαναγίνουν νόμος. Γιατί υπήρχαν νόμοι που πρόσφεραν με ελάχιστη προστασία και τους καταργήσαν τα μνημόνια. Και αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, οι εργασιακοί νόμοι που ισχύουν στην Ελλάδα πριν τα μνημόνια ήταν ανάμεσα στις καλύτερες ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές. Είχαμε μια καλή νομοθεσία για τις συλλογικές συμβάσεις, ένα προστατευτικό πλαίσιο για τις ομαδικές απολύσεις, έναν από τους πιο προοδευτικούς συνδικαλιστικούς νόμους. Πολλά πράγματα θα έπρεπε να αλλάξουν και σε αυτή την νομοθεσία και κυρίως στον τρόπο που εφαρμόζονται. Γιατί το ότι υπήρχε μια αρκετά καλή νομοθεσία δεν εμπόδισε τους εργοδότες να κάνουν ευθερεσίες, να παραβιάζουν αυτή την νομοθεσία και να εκμεταλλεύονται την υψηλή ανεργία και την ανάγκη των νέων ανθρώπων για δουλειά. Θέλω όμως στο σημείο αυτό να βάλουμε την ευρωπαϊκή διάσταση στο θέμα των εργασιακών σχέσεων. Γιατί πριν από μερικές ημέρες
Η Κομισιόν ανακοίνωσε το σχέδιό της για ένα ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Περιμέναμε με περιέργεια αυτή τη ανακοίνωση, γιατί θέλαμε να καταλάβουμε πώς εννοεί η Κομισιόν τις καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές που θέλει να εφαρμοστούν στην Ελλάδα. Πώς εννοεί αυτό που ονομάζεται τριπλό κοινωνικό αλφα, δηλαδή ένα ψηλό επίπεδο προστασίας της εργασίας και κοινωνικών παροχών. Αυτός ο ευρωπαϊκός κοινωνικός πυλώνας προορίζεται για τις χώρες της Ευρωζώνης και η Κομισιόν τον παρουσιάζει σαν κάτι που θα βοηθήσει στην κοινωνική και νομισματική ολοκλήρωση. Δεν μιλάμε για φορολογική ένωση και ασφαλιστική ένωση. Μιλάμε για να βοηθήσει η οικονομική και κοινωνική ολοκλήρωση. Διαβάζοντας το σχέδιο της Κομισιόν όμως, ανακαλύπτουμε ότι ο στόχος δεν είναι να κατοχυρωθούν μερικά βασικά εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα κοινά για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης, αλλά να προσαρμοστεί η αγορά εργασίας και τα ασφαλιστικά συστήματα στις ανάγκες της ανταγωνιστικότητας, η οποία είναι τόσο χρήσιμη και τόσο ωφέλιμη σε αυτή την εποχή από πλευρά της Κομισιόν και των εργοδοτών. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Λέει το σχέδιο της Κομισιόν ότι όλοι οι απασχολούμενοι πρέπει να αμείβονται δίκαια με έναν ελάχιστο μισθό. Πώς θα κατορίζεται αυτός ο ελάχιστος μισθός? Θα περίμενε κανείς να κατορίζεται από μια εθνική συλλογική σύμβαση και με κριτήριο ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης? Τι λέει η Κομισιόν όμως? Ότι ο ελάχιστος μισθός ορίζεται ανάλογα με την παραγωγικότητα και σε συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους. Προσέξτε, δεν λέει ότι κατορίζεται από τους κοινωνικούς εταίρους, δηλαδή από τις συλλογικές διαπραγματεύσεις εργοδοτών και εργαζομένων, αλλά απλά σε συνεννόηση μαζί τους. Υποβαθμίζει το ρόλο των συνδικάτων. Και τι προτείνει η Κομισιόν για τις συλλογικές συμβάσεις? Λέει ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν τους κοινωνικούς εταίρους στην ανάπτυξη των συλλογικών συμβάσεων με σεβασμό στις εθνικές παραδόσεις, στην αυτονομία τους και στο δικαίωμα στη συλλογική δράση. Εδώ όμως υπάρχει μια μεγάλη πονηριά. Η Κομισιόν μας λέει ότι τα έχουμε κατώτατο μισθό, τα έχουμε και συλλογικές συμβάσεις, αλλά ο μισθός δεν θα κατορίζεται από τις συλλογικές συμβάσεις. Τι νόημα έχουν όμως οι συλλογικές συμβάσεις αν δεν ρυθμίζουν το πιο βασικό θέμα στη σχέση εργασίας? Αυτό είναι ένα μόνο παράδειγμα από τις προτάσεις της Κομισιόν για το λεγόμενο ευρωπαϊκό κοινωνικό πυλώνα. Υπάρχουν πολλές ακόμη που είναι στην ίδια απαράδειχτη, πονηρή, νεοφιλελεύθερη λογική, ιδιαίτερα αυτές που αφορούν την ευελιξία στον χρόνο εργασίας ή το ασφαλιστικό σύστημα και τις συντάξεις. Αυτές οι προτάσεις θα μπουν σε διαβούλευση μέχρι το τέλος αυτού του χρόνου, ώστε από το 2017 να δεσμεύουν όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Και φυσικά τα συνδικάτα πρέπει να τις απορρίψουν, και νομίζω ότι η Κομισιόν στις προτάσεις αυτές χρησιμοποιεί την εμπειρία της από το πείραμα στην Ελλάδα και τις άλλες χώρες που πέρασαν από μνημόνιο, καταστρέφοντας μεγάλο μέρος της εργασιακής νομοθεσίας. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε ότι η μάχη που θα δοθεί στην Ελλάδα για να αποκατασταθούν τα εργασιακά δικαιώματα έχει σημασία για όλη την Ευρωζώνη και όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό δεν είναι θέμα μόνο της κυβέρνησης, είναι θέμα το ίδιο των εργαζομένων, των συνδικάτων. Ξέρω και ξέρετε πολύ καλά εσείς ότι τα συνδικάτα έχουν πολλές αμαρτίες και μεγάλη αξιοπιστία και είναι πάρα πολύ αδύναμα.
Όμως, δυστυχώς, δεν προλαβαίνουμε να τα στήσουμε όλα από το μηδέν. Πρέπει τους επόμενους μήνες να δώσουμε τη μάχη με τις δυνάμεις που διαθέτουμε και ταυτόχρονα πρέπει να χτυπήσουμε έναν πανευρωπαϊκό συναγερμό και να συντονίσουμε με όσο γίνεται περισσότερα ευρωπαϊκά συνδικάτα. Γιατί νομίζω ότι αυτή η απαράδεκτη μας χαιρεμένη πρόταση της Κομισιόν για τον δίτεν ευρωπαϊκό κοινωνικό πυλώνα δίνει σε όλα τα ευρωπαϊκά συνδικάτα ένα πολύ κακό κίνητρο να συντονιστούν και ένα πολύ καλό κίνητρο, συγγνώμη, να συντονιστούν και να αποκατασταθούν τα εργασιακά δικαιώματα στην Ελλάδα και να μην μπει όλη η Ευρωζώνη σε ένα εργασιακό μνημόνιο. Σήμερα έχω έρθει με δύο από τους συνεργάτες μου από το γραφείο, επειδή το θέμα το κοινωνικό πυλώνα που θα ξεκινήσει τώρα να συζητιέται σε όλες τις οργανώσεις του Ευρωκοινοβουλίου είναι μπροστά μας. Θα είναι πάρα πολύ ωφέλιμο για όλους μας να ενδιαφερθείτε, να πάρετε το κείμενο, να το μελετήσετε όλοι, να κάνετε τις προτάσεις, να κάνετε τις δραστηριότητες που ο κάθε ένας μπορεί να δημιουργηθεί στο νου του, γιατί από εμάς αυτό το χρόνο έως το τώρα, στο 2016, σημαίνει το μέλλον σας, από όλους εμάς. Γιατί το καταρρίζει από το 2017, πρέπει να έχει ολοκληρώσει αυτή η διαδικασία. Πώς το ολοκληρωθεί, εξαρτάται από εμάς. Εμείς έχουμε σκέψεις και ιδέες, αλλά δεν ξέρω αν δεν υπάρχει και πίεση από την κοινωνία, από το εσάς, τους νέους, για τους οποίους η Κομισιόν προτείνει πράγματα και το Κοινοβούλιο ψηφίζει πράγματα, δείτε να σας βοηθήσουν και οφείλετε μόνο τράπεζες και πολιτικές εταιρείες. Σε αυτό το σημείο, αν δεν αντιδράσετε και εσείς, θα χάσουμε τον αγώνα των 200 χρονών που είχαν κάνει οι πρόγονοί μας. Αυτό είναι μια ολοκλήρωση της δουλείας που εξασφαλίζεται σιγά σιγά. Έχετε όλους τους συνεργάτες μου διαθέσιμοι και επίσης και το κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ που ασχολείται με τα εργασιακά. Πρέπει όλοι μαζί να δούμε τι θα κάνουμε. Πώς θα αντιδράσουμε σύντομα όμως. Δεν έχουμε χρόνο. Γιατί σε 2 μήνες είναι καλοκαίρι, μετά το καλοκαίρι έρχεται Σεπτέμβριο, κοιμούνται οι μισοί ακόμα μέχρι τον Νοέμβριο, ήρθε και πρωτοχρονιά. Ναι. Πρέπει να κάνουμε σημαντικές δράσεις. Εγώ από την πλευρά μου το οργανώσω μέσα από το Κοινοβούλιο, από τους συνάδελφους που είναι συνδικαλιστές και που ασχολούνται με τα εργασιακά δικαιώματα. Αλλά θέλω και από εσάς εδώ. Πρέπει να αναπτύξουμε ένα τεράστιο κίνημα ενάντια σε αυτό. Το πυλώνα, το σημαντικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.